Με αρκετό ενδιαφέρον από όλους θα διεξαχθεί το νέο πρωτάθλημα του δεύτερου ομίλου της τρίτης κατηγορίας του Εύρου. Όπως τόνισε ο πρόεδρος των πρωταθλημάτων της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Εύρου κ. Κώστας Ζαχαρίας, στη σεζόν 2011-12 θα διεξαχθεί με 12 ομάδες για πρώτη φορά για να αναδειχθεί ο πρωταθλητής που θα ανέβει στην δεύτερη κατηγορία. Αρκετά καλό προβλέπεται το νέο πρωτάθλημα αγωνιστικής περίοδου 2011-2012 στο δεύτερο όμιλο της τρίτης κατηγορίας του Εύρου, όπου για πρώτη φορά θα συμμετέχουν 12 ομάδες με ημερομηνία έναρξης την 1η Οκτωβρίου. Πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή χρονιά, όπως και η περσινή. Αυτό είδα μέσα από την όλη συζήτηση, μέσα από το κλίμα το οποίο είχαμε, αισιοδοξώ ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα για τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν όλοι μας, παράγοντες και διοικούντες. Στην πρώτη αγωνιστική και στην πρεμιέρα του Β' Ομίλου της Γ' Εύρου θα γίνουν οι αγώνες. Δόξα Οροστιάδος Αμπελάκια, Πύργος Πραγκή, Φυλάκιο Δόξας Βεστάδων, Μεγάλη Δοξιπάρα Αλεποχώρη, Κάρολος Παταγή και Όμιλος Φίλων Ισαϊκίου Ορμένιο. Εθελοντικά στοιχεία οπωσδήποτε μέσα σε χαλιπούς καιρούς και πιστεύω ότι κάποιοι άνθρωποι καταβάλουν προσπάθειες για την ανάδειξη του αθλητισμού και αυτό είναι ένα εθελοντικό στοιχείο. Ο πρόεδρος πρωταθλημάτων της ΕΠΣ Εύρου, Κώστας Ζαχαρίας, τόνισε στη Δέλα τηλεόραση ότι όλες οι ομάδες πρέπει να δώσουν βαρύτητα στον αθλητισμό και όχι στον πρωταθλητισμό. Να υπάρχουν τα νέα τα παιδιά, να αθλούνται τα νέα τα παιδιά, να μαζεύονται τα νέα τα παιδιά και τα οποία δεν κατοικούν και στο χωριό τους, στην Αλεξανδρούπολη και άλλες μακρινές πόλεις στις οποίες κατοικούν.